σήμερα 13 φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης έχουμε πάρει απόφαση να πραγματοποιήσουμε αυτή την κινητοποίηση διατηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε ουσιαστικά τα δικά μας αιτήματα γύρω από το τι μέτρα θα ληφθούν με το άνοιγμα των σχολών, αλλά και για τον τρόπο διεξαγωγής της εξεταστικής. Από την αρχή της πανδημίας που ξέσπασε αυτή η κατάσταση, είχαμε αιτήματα γύρω από την τηλεκπαίδευση και το πώς θα διεξαχθεί αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι φοιτητές αρχικά να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση και στο απαραίτητο υλικό για να διαβάσουν για την εξεταστική τους, αλλά και να πραγματοποιούνται κανονικά όλα τα μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης, ώστε να μην χαθεί το μάθημα, να μην χαθεί το εξάμηνο και σίγουρα όλοι οι επιπτυχίο φοιτητές να μην ανησυχούν για τη λήψη του πτυχίου τους. Σήμερα συζητάμε και το ζήτημα της εξεταστικής. Γενικά δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται και η σύγκλιτος φοιτητά των Πριτάνεων και σε λίγο έχουμε και εμείς συνάντηση μαζί τους ώστε να θέσουμε και εμείς εξειδικευμένα τα δικά μας αιτήματα. Σε περίπτωση που ανοίξουν οι σχολές από τις 25 του μηνός και μετά και σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν και διαζώσεις οι εξετάσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, να γίνονται καθημερινές απολυμάνσεις στους χώρους, να γίνει με έκτακτο κονδύλι κρατικό, να γίνει πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού αλλά και προσωπικού καθαριότητας, να παρέχεται δωρεάν όλο το υγειονομικό υλικό στους φοιτητές, είτε έχει να κάνει με μάσκες, είτε έχει να κάνει με αντισηπτικά, με γάντια κτλ. Και σίγουρα σε περίπτωση που γίνουν διαζώσεις ή εξετάσεις, να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι του πανεπιστημίου, έτσι ώστε να διατηρούνται και οι απαραίτητες αποστάσεις κτλ. Υπάρχει συζήτηση και για ηλεκτρονική διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, εμείς σίγουρα θέλουμε να απαιτήσουμε το να έχουν όλοι οι φοιτητές πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να δώσουν ισότιμα τις εξετάσεις, αλλά και σε κάθε περίπτωση να ισχύει και η διπλή εξεταστική το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε άμα και κάποιος φοιτητής για τεχνικούς ή άλλους λόγους δεν μπορέσει να δώσει την εξέταση του ιερινού εξαμήνου, να έχει το δικαίωμα σε επαναληπτική εξέταση. Και ένα ζήτημα που σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι και η τεχνογνωσία των ίδιων των καθηγητών, γιατί ήδη συναντάμε πάρα πολλά προβλήματα με τους καθηγητές να μην έχουν την απαραίτητη επιμόρφωση και να δυσκολεύονται ακόμα και στη διεξαγωγή του ίδιου του μαθήματος. Επομένως, σε περίπτωση εξέτασης, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλώς, με αξιοπιστία κτλ. Άρα, ουσιαστικά, θέλετε μια ενημέρωση πιο σύντομα από το καταλαβαίνω, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, νομίζω, με PNP, ότι θα γίνουν κάποια μαθήματα ηλεκτρονικά και κάποια μαθήματα γραπτά. Ναι. Υπάρχει ανακοίνωση ότι μετά τις 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν κάποια κλινικά μαθήματα. Mm-hmm. Ωστόσο, εμάς αυτό δεν μας διασφαλίζει το ότι θα υπάρχει το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούν και οι φοιτητές και ένα έτος να σπάει σε περισσότερα τμήματα για να μπορέσουν να διατηρούν και τις απαραίτητες αποστάσεις. Δεν μας εξασφαλίζει κανένας ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής στους χώρους. Επομένως, κρεμούν ακόμα πολλά θέματα τα οποία περιμένουμε απάντηση. Κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν οι εξετάσεις διαδικτυακά? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα θα το αποφασίσουν και οι ίδιοι Πριτάνεις και φυσικά είναι και στην ευθύνη του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Εμείς, σε περίπτωση που γίνουν οι εξετάσεις διαδικτυακά, θέλουμε σίγουρα να εξασφαλιστεί το ότι θα γίνουν με ασφάλεια και με αξιοπιστία, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και με τη βαθμολογία και σίγουρα να δίνεται και η δυνατότητα για επαναληπτική εξεταστική το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί και διαζώσεις η εξέταση. Είπε αναφορικά σε follow-up και πλήρες ότι κάποια παιδιά δεν έχουν πρόβλημα στην ίδια πριν. Τι εννοείς, είχατε παράπονα, δέχτηκατε παράπονα από τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν έρθει? Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές οι οποίοι μένουν σε χωριά, οι οποίοι μένουν ενδεχομένως απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για τεχνικούς, είτε για το οτιδήποτε. Μην ξεχνάμε το ότι εντάξει, είμαστε και παιδιά λαϊκών οικογενειών, επομένως οι γονείς μας, πάρα πολλοί γονείς μας εργάζονται τέλος πάντων και μέσω της τηλεργασίας. Το σπίτι μας δεν είναι και πάρα πολλών τετραγωνικών μέτρων. Επομένως, υπάρχει και ζήτημα το κατά πόσο μπορούμε και να εργάζονται οι γονείς μας και εμείς να παρακολουθούμε τα μαθήματά μας και τα αδέρφια μας, ας πούμε, να παρακολουθούν τα μαθήματά τους στο σχολείο. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν διασφαλίζουν το ότι όλοι οι φοιτητές αυτή τη στιγμή παρακολουθούν τα μαθήματα. Άρα και μπορούν να δώσουν και εξετάσεις. Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε με συνθήματα κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. Όλο αυτό το διάστημα μας κυριεύει η αγωνία, το άγχος για την πορεία των σπουδών και τους όρους διεξαγωγής της εξεταστικής. Η κυβέρνηση, αλλά και η σημερινή και οι προηγούμενες, έχουν αφήσει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στο έλεος της υποχρηματοδότησης, χωρίς τις αναγκαίες και κατάλληλες υποδομές και προσωπικό εκπαίδευσης, καθαριότητας, συντήρησης και λειτουργίας.
Ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί η έγκαιρη διανομή όλων των απαραίτητων συγγραμμάτων στους φοιτητές. Οι πρακτικάροι φοιτητές είναι στον αέρα και δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στη λειτουργία των ιδρυμάτων. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με τα νέα οικονομικά και εργασιακά βάρη που καλούνται να πληρώσουν οι οικογένειές μας, προσθέτουν πολλαπλάσια εμπόδια στους φοιτητές, οι οποίοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν πότε και πώς θα πάρουν πτυχίο, πώς θα περάσουν μαθήματα, αν θα κάνουν διπλωματική εργασία, πρακτική άσκηση κλπ. Απαιτούμε τώρα απαντήσεις για το πώς θα γίνουν τα εργαστήρια, οι πρακτικές, τα μαθήματα, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Όλο αυτό το διάστημα καταφέραμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις, όπως το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που κατακτήσαμε να γίνονται ηλεκτρονικά θεωρίες των εργαστηριακών μαθημάτων, ώστε με το άνοιγμα των πανεπιστημίων να προχωρήσουν ομαλά στην κάλυψη της ύλης. Στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, μετά από διεκδικήσεις, δύο δοκιμαστικά μαθήματα που δεν γίνονταν ηλεκτρονικά, ξεκίνησαν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, καθορίστηκε η ύλη και θα δοθούν κανονικά στην εξεταστική. Στη νομική, μετά την παρέμβασή του στην Κοσμητεία, τη σχολή πέτυχαν την αλλαγή της πλατφόρμας για τη διαξαγωγή των ηλεκτρονικών μαθημάτων με καλύτερους όρους. Στην εστία, με τις αγωνιστικές αποφάσεις που πήρε ο ΣΟΦΕΘ, στις συνελεύσεις καταφέραμε να μην κλείσει η εστία, να συνεχίσει κανονικά η λειτουργία της και να καλυφθούν τα έξοδα για όσους φοιτητές ήθελαν να φύγουν για τους τόπους μόνιμης κατοικίας τους με ΚΤΕΛ. Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, καταφέραμε και υποχρεωτική βιβλιογραφική εργασία να αφιερώνονται περισσότερες ώρες σε απορίες, να ανέβει περισσότερο υλικό μελέτης και καθοδήγηση για την εκπόνησή της. Συνεχίζουμε.